Σαν το καναρίνι ντύθηκα σήμερα έτσι κάτι. Έχω βάλει και το άλλο από μέσα. Δεν τα ξέρω αυτά με τα χρώματα. Color blocking μου λένε. Αυτά δεν τα ξέρω. Τα ξέρει Νατάσα Κουβελά. Να έρθει να μου τα εξηγήσει. Βέβαια, βρε το μαύρο σου εσύ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Όποιος γυρίζει... κερδίζει. Παιδιά, καλή επιτυχία να ευχηθώ. Ξεκινάμε πάντα με μία λεξομαχία και αμέσως μετά θα σας γνωρίσω και θα μας γνωρίσετε, γιατί νομίζετε ότι μας ξέρετε. Νατάσα. Η κατηγορία είναι παροιμιώδης φράση. Παροιμιώδης φράση. Το χέρι στο μπάζερ. Πάμε, παιδιά. Έχει πατήσει πιο γρήγορα ο Σάκης. Κάποιο λάκκο έχει η φάβα. Όχι, μόνο τα κορίτσια μπορούν να πατήσουν τώρα. Και έχει πατήσει η Άννα. Κάποιοι λάκκοι. Και μόνη τη ημέρα, αφού δει όλα τα γράμματα, θα πατήσει με χαλαρότητα το κουμπί. Όταν ανοίξουν τα πάντα και θα μας το πει. Κάποιον λάκκο έχει η φάβα. Σχολεύτηκε λίγο. Κοίταξε, ήταν η βιασύνη του Σάκη. Δεν υπολόγισε εκείνο και το γράμμα που ήταν κλειστό, που προφανώς ήταν το νι. Και ουσιαστικά με τη συνεργασία και τη Άννας κάνατε δωράκι το πρώτο κατοστάρικο στην Μέρη, η οποία έρχεται να παίξει πρώτη στον πρώτο γύρο. Στην Μέρη με το ωραίο το πράσινο το σακάκι. Εκτός από ότι πας πρώτη ηλικία και είσαι με ειδική άδεια εδώ από τους γονείς σου, τι άλλο κάνεις? Δουλεύω, έχω ένα παιδάκι. Να το χαίρεσαι. Μια μικρή μανούλα. Ευχαριστώ πολύ. Πες μου, το παιδάκι είναι και 8 χρόνια μετά. Όχι, όχι, όχι. Είναι 1,5 χρονάκι. Πάλι καλά. Μιλείς, ναι. Πάλι καλά, πάλι καλά. Μένω στο ναύπλιο. Ωραίο. Πώς θέλει το παιδάκι σου? Νικόλα. Ο Νικόλας. Ο μικρός Νικόλας. Μικρός Νικόλας. Παραδοσιακός. Θα χαίρεται η μαμά του που τη βλέπει τώρα. Ναι, ναι, ναι. Πάμε να βρούμε την πρώτη μας κατηγορία γυρίζοντας τροχό και να αρχίσει να βγάζει το χρήμα. Επάγγελμα. Επάγγελμα. Ξεφύγεις από το χάνεις τη σειρά σου και θα φέρεις ποσό. Πάμε. Θα πω το σίγμα. Με το σίγμα αρχίζουμε για 60 ευρώ. Και κατάφερες να πάρεις 240 ευρώ με το καλημέρα. Τέλεια. Αυτό ήταν ένα υπέροχο ξεκίνημα. Από τα 240, έλεγα θα πάμε στον Παλαντέρα, αλλά μας ξεγλίστρησε. 50. Λοιπόν, θα πω το ταφ. Το υπάρχει δύο φορές. Σε ανεβάζει μέρη στα 340 ευρώ. Θα πω το Α. Μπορεί να υπάρχει ένα, αλλά θα μπορούσε να μην έχει και κανένα, οπότε ναι, ναι. Δες το για καλό. Καλομελέτα και έρχεται δώρο. Ήρθε το δώρο. Λοιπόν, για να δούμε αν θα πάρεις αυτήν την δωρεπιταγή μαρμαρίδης αξίας 300 ευρώ. Είναι πολλά λεφτά. Λοιπόν, θα πω το Κ. Μπράβο! Λοιπόν, σηκώνεις και τη δωρεπιταγή. 300 ευρώ προσφορά της εταιρείας επίπλων Μαρμαρίδης με άμεση παράδοση επίπλων σε 48 ώρες. Τώρα το ναύπλιο, σιγά το μακριά. Ανάφλιο, τι είναι το ανάφλιο. Και άμα δεν μπορούν τα παιδιά, βοηθάμε και εμείς την περίπτωση. Λέω να πάρω ένα φωνή. Θα πω το όμικρον. Το όμικρον. Είχαμε ένα αλφα πριν. Το όμικρον είναι τώρα. Περισσότερα. Νομίζω είναι ένα επάγγελμα σε αυτές τις δύο λέξεις. Έτσι. Ναι. Να ρωτήσω το Σάκη και την Άννα αν το έχουν υποψιαστεί. Εγώ το έχω βρει. Η Άννα το έχει βρει ήδη. Οπότε υπάρχει απειλή αυτή τη στιγμή από τους συμπαίκτες σε περίπτωση που φύγει λίγο ο γρίφος από τα χέρια της Μέρης. 4,50. Θα πάρω όλο ένα γράμμα το Ιώτα. Ωραία. Το οποίο θα σε κρεμάσει το Ιώτα. Οπότε δεν χάνεις το κατοστάρικο, αλλά χάνεις τη σειρά σου και δεν ξέρω αν ο Σάκης έχει αρχίσει να φαντάζεται πράγματα. Έλα, Σάκη μου, καλώς όρισες. Καλώς βρήκα. Γιατί η Άννα έχει ανακοινώσει. Εγώ το ξέρω. Εγώ το έχω πει. Περιμένει πώς και πώς να χάσει τη σειρά του και ο Σάκης. Αν θα τη χάσει. Πάμε να γυρίσει για πρώτη φορά. Καλή αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Με 60 ξεκινάει και ο Σάκης. Από το μη. Το μη μητέρα. Μητέρα, ναι, ναι. Και
Και έτσι χάνει τη σειρά σου με το πρώτο γράμμα. Ευχαριστώ. Και έρχεται ή και δεν έρχεται η Άννα. Αυτό είναι στο δικό της το χέρι. Η Μέρη έχει 4,50. Η Μέρη έχει 4,50, το οποίο είναι καλό ποσό. Είναι πολύ καλό ποσό. Άρα λες ότι δεν αξίζει να πάρεις το ρίσκο, αυτό καταλαβαίνω. Εγώ λέω να το λύσω. Γιατί να πάρεις το σίγουρο το χρήμα. Υπάρχει χρεοκοπία. Δεν υπάρχει χρεοκοπία. Υπάρχουν μόνο τα 4,50 όπως εσύ ανέφερες. Εντάξει. Θα έρθεις τελικά. Θα έρθω. Λοιπόν, σε χειροκροτώ. Κάτι θέλει να δοκιμάσει. Όποιος γυρίζει, κερδίζει. Πάμε να δούμε την προσπάθειά σου. Υπάρχει χάνεις τη σειρά σου και μία μαύρη φέτα. Ανά. Και ήταν μια χαρά το γύρισμα. Πήρες ένα ρίσκο. Μια χαρά ήταν. Ωραία. Δεν έχασες τη σειρά σου. Πάμε να πάρεις το δώρο σου. Το νι. Το νι. Θα πάρεις τα ψηλά σου για το γράμμα, θα πάρεις όμως και το δώρο της Energy αξίας 125 ευρώ. Έρχεται στα χέρια σου και αυτό είναι ό,τι καλύτερο, γιατί με το Smart Home Kit της Energy και τη λύση του γρίφου έχεις αυτή τη στιγμή, πρόσεξε, τα 115 του δώρου, τα 10 όπως είπα για το γράμμα και για τη λύση του γρίφου. Δεν θα πάρεις κάτι? Εννοείται. Θα το λύσω. Πάμε. Τέλεια. Κοινοθέτης τηλεόρασης. Έχω πολλούς στο μυαλό μου σκηνοθέτες αυτή τη στιγμή, αλλά ποιος είναι ο κορυφαίος που μπαίνει και μας πλακώσει κανένα φως εδώ πέρα? Ο Τάσος Συνάπης, βέβαια. Δεν τρελαθούμε. Αυτόν έχουμε, αυτόν αγοράζουμε, αυτόν εμπιστευόμαστε. 2-15 για σένα, Άννα. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Η Άννα πήρε ένα πολύ μικρό ρίσκο. Πιθανότατα θα το έκανα και εγώ στη σου. Είμαι λίγο έτσι τη. Φοβόμουν τα 4,50. Αλλιώς το προχωρούσα. Έκανες πολύ καλά όμως, δικαιώθηκες τελικά. Διότι έπαιρνες ένα δώρο, κατάφερες να πάρεις και το κατοστάρικο που δίνει η λύση. Και με 2,15 είσαι πρώτη. Θρίαμβος. Μιλάμε double score, γιατί έχει 100 η Μέρη. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε πολύ χαμηλά ακόμη. Και τώρα θα ευχαριστηθούμε, Σάκη. Τώρα.